Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η έξαρση κρουσμάτων του νέου κορονοϊού βάζει πάγο στα εορταστικά σχέδια από το Σίδνεϊ έως τη Σεβίλη. Στη Βιθλέμ, τόπο γέννησης του Ιησού, σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, ο ξενοδοχειακός τομέας που ανέμενε συρροή τουριστών δείχνει την απογοήτευσή του. Έπειτα από μια σχεδόν ολική καραντίνα πέρυσι, το Ισραήλ έκλεισε ξανά τα σύνορα, ενώ εκατομμύρια Αμερικανοί ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στη χώρα τους, μονολότι το κύμα της παραλλαγής Όμικρον ξεπερνά αυτό της παραλλαγής Δέλτα. Κατά την κόρυφωσή του και τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε κλίνες. Στον αντίποδο, η Αυστραλία ζει τα πιο ιδιόμορφα Χριστούγεννα, αφού πέφτουν καλοκαίρι. Ο Αυστραλός Υπουργός Υγείας δήλωσε μέσα στην εβδομάδα ότι δεν υπάρχει ανάγκη λήψης περιοριστικών μέτρων για τον εορτασμό των ημερών, οπότε οι Αυστραλοί δεν έχασαν την ευκαιρία και βγήκαν στις παραλίες. Με κόσμο πλημμυρίζει ανήμερα των Χριστουγέννων και η παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ, καθώς εκατοντάδες ντόπιοι και ξένοι ξεχύνονται στις πλάζ. Πολλοί φορώντας κόκκινα μαγιό και σκούφους Άι Βασίλη για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Στα καθιερωμένα ήθη και έθιμα των ημερών, οι Αυστραλοί συγκαταλέγονται σε αυτούς που διακοσμούν πολύ περισσότερο τους εξωτερικούς χώρους των σπιτιών τους και αρκετοί μάλιστα λατρεύουν την υπερβολή. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τέλεσε το βράδυ της Παρασκευής στη λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου ενώπιον 2.000 πιστών. Όσοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, παρακολούθησαν τη λειτουργία στις γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί έξω από την εκκλησία. Ο Πάπας Φραγκίσκος τέλεσε τη λειτουργία χωρίς μάσκα, ενώ απευθυνόμενος στους πιστούς ζήτησε να εκτιμήσουν τα μικρά πράγματα στη ζωή και τους κάλεσε να δείξουν αλληλεγγύη στους φτωχούς στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο του κήρυγμα.